Κύριε Στήλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Άυπνος μέχρι να μπουν στο αεροπλάνο. Βρήκαμε τον ύπνο μας μετά από καιρό. Ναι. Για λίγες μέρες. Άμα δεν τους δούμε, κύριε Στήλα, να έρχονται εδώ να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μου φαίνεται δεν θα ερεμήσουμε. Αφήστε, ότι έχουμε βάθει, αφήστε. Πάντως, τέλος καλό, όλα καλά. Έγινε, οριστικοποιήθηκε το φιλικό. Πείτε μας λίγο εσείς το χρονοδιάγραμμα, πότε έρχονται οι... πότε έρχεται η Μπόκα, πόσο θα κάτσει. Κοιτάξτε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πιστεύω, 6 Νοεμβρίου το βράδυ, προς απόγευμα. Ναι. Και έχουν επιστροφή στις 10 Νοεμβρίου απόγευμα από Αθήνα. Μάλιστα, άρα θα καθίσουν περίπου 4 μέρες, όχι ακριβώς 4, στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν την ευκαιρία δηλαδή, φαντάζομαι και θα προπονηθούν στο γήπεδο και θα ξεναγηθούν γενικότερα. Και θα είναι και μια ευκαιρία νομίζω, κύριε Στήλα, με αφορμή την παρουσία τους εδώ, να αναπτυχθούν περαιτέρω σχέσεις του Άρη με την Μπόκα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και το προηγούμενο φιλικό, δηλαδή δεν είναι άγνωστο ο μέγεθος ο Άρης στην Μπόκα, κατά ψέματα. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς πάνω σε αυτό το πλάνο έχουμε σχεδιάσει τα πάντα, ναι. Γιατί πέρα από ένα φιλικό έχουμε βλέψει σε πολύ βαθιά συνεργασία με την Boca Juniors. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα μας ανοίγετε την όρεξη, βέβαια είναι κάτι μελλοντικό από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αλλά προφανώς και δεν θα αφήσετε να πάει η ευκαιρία χαμένη και από τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα να μπει ο Άρης μέσα, αφού την άνοιξε, και να... δεν θα πω να αποκομίσει ωφέλη από αυτή τη συνεργασία, αλλά τουλάχιστον να έχει μια μεγάλη ομάδα δίπλα του και γιατί όχι να συνεργαστεί και σε επίπεδο παικτών εν προκειμένου. Στη δική μου τη δουλειά πάντα κοιτάω να κάνω τα πράγματα βήμα-βήμα. Ναι. Χωρίς να κάνω μεγάλα βήματα. Mm-hmm. Αργά και σταθερά βήματα φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Είτε με προβλήματα είτε όχι, όταν κάνεις αργά βήματα έχεις τον έλεγχο. Αυτό δηλαδή πιστεύω εγώ τόσα χρόνια. Mm-hmm. Τώρα σίγουρα το μόνο θέμα που έχει μείνει με τον Άρη είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία με την Β' Εθνική, να ανεβεί η ομάδα εκεί που πρέπει. Ναι, σωστά. Στην Α' Εθνική. Σωστά. Από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλη ομάδα, δεν είμαι μόνο εγώ που το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ναι. Τελικά τι έγινε και καθυστερήσαμε τόσο πολύ, κύριε Στήλα? Είπε και ο κύριος Μυροφορίδης την προηγούμενη εβδομάδα συνέντευξη τύπου, παρέθεσε κάποια πράγματα, άφησε κάποια υπονοούμενα. Ήταν τόσο δύσκολο τελικά αυτό το θέμα με τα εισιτήρια και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ ο Άρης και όλη αυτή η ιστορία μέχρι να οριστικοποιηθεί? Η αλήθεια είναι ότι όταν αναβάλλεται η ημερομηνία από το πρώτο φιλικό για λόγους τους οποίους μας κάλεσε η Μπόκα και μας έδωσε το αίτημα. Mm-hmm. Εμείς ψάξαμε να βρούμε τις αμέσως επόμενες πιθανές ημερομηνίες. Μόνο που δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε για τα εισιτήρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί κόσμος κλείνει εισιτήρια. Mm-hmm. Βέβαια, η πτήση δεν ήταν απευθείας από την Αργεντινή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είχε ένα stop. Mm-hmm. Ένα stop μπορεί να έχει στη Ρώμη, ένα stop μπορεί να έχει στη Φραγκφούρτη, ένα stop μπορεί να έχει στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι με τα εισιτήρια δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε 100%, προσπαθήσαμε, mm-hmm. και δεν μπορούσαμε να βρούμε την επιστροφή τους. Ναι. Βρίσκαμε το να έρθουνε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε το να γυρίσουν πίσω. Μάλιστα. Εκεί αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα κάποια στιγμή μας είπε και ο κ. Μυροφορίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να έρθουνε σε δύο σκέλη, δηλαδή 14 και 14. Σε δύο δόσεις δηλαδή. Υπήρχε τέτοια πληρότητα εισιτηρίων, πιστέψτε με, που δεν ήταν αναπόφευκτο. Ναι. Μάλιστα. Τελικά και θα... από τη δική τους την πλευρά, όχι μόνο από τη δική μας πλευρά, και από τη δική τους προσπαθήσαμε. Ναι. Τελικά θα έρθουν όλοι μαζί και οι 28 στην Θεσσαλονίκη, όπως μας είπατε, στις 6 του μήνα, για να παίξουν αυτό το φιλικό παιχνίδι. Τώρα το ποιοι ακριβώς θα έρθουν νομίζω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από το τι θα αποφασίσει η Μπόκα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, σημασία έχει, αυτό είναι και η αλήθεια, σημασία έχει ότι έρχεται η Μπόκα Juniors. Ναι. Και έρχεται για τον Άρη. Ναι.
νομίζω ότι αυτές οι δύο λέξεις λένε πολλά πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο. Έρχεται για τον Άρη, που ναι μεν είναι ο Άρης, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι στη Football League, δεν είναι στη Super League. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Διαφορετικά αυτά τα πράγματα αν ήταν στην παραπάνω κατηγορία. Και πλέον, από όσο γνωρίζουμε, μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε, δεν μπορείς έτσι εύκολα να κλείσεις ένα φιλικό και με την Μπόκα ή με αντίστοιχου μεγέθους ομάδα, γιατί πλέον οι ομάδες αυτές, από όσο γνωρίζουμε, κύριε Στήλα, αναθέτουν σε συγκεκριμένα γραφεία τέτοιου είδους εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί ο καθένας να έρθει σε επαφή με ένα τόσο μεγάλο κλαμπ και απλά να δηλώσει ότι θέλει να κάνει κάποιο φιλικό. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής θα φαντάζομαι, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι, θα γίνουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις προφανώς, θα γίνουν κάποια δείπνα, κάτι προκειμένου να υπάρχει μια περαιτέρω συνεργασία με την Μπόκα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Mm-hmm. Θέλουμε να διαργαστούμε πάνω στο κομμάτι αυτό πάρα πολύ, και εγώ και ο κύριος Μητροφορίδης, όπως και ο κύριος Καρυπίδης, διότι αποσκοπούμε στην καινούργια χρονιά του Άρη. Μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αν όλα πάνε καλά και ο Άρης επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα του χρόνου το καλοκαίρι, όλο και κάτι θα μας ετοιμάζεται. Σίγουρα. Δεν ετοιμάζεται να πάμε εμείς σε ένα ταξίδι να δούμε τα Μπομπονέρα, να παίξει ο Άρης ένα φιλικό εκεί, να έρθουμε και οι δημοσιογράφοι μαζί? Αυτά είναι ωραία project. Προτιμάτε δηλαδή να κάνετε ένα ταξίδι 16-18 ώρων, ναι, και δεν προτιμάτε στις 8 Νοεμβρίου που θα γίνει Λαμπομπονέρα το γήπεδο του Άρη? Πρώτον, έχουμε ζήσει και την προηγούμενη φορά το Λαμπομπονέρα εντός Βικελίδης. Θα το ξαναζήσουμε έτσι κι αλλιώς τώρα, αλλά λέμε να πάμε και εκεί. Γιατί μόνο σε φωτογραφίες το βλέπουμε και σε βίντεο. Να μην το πάει ο Άρης να παίξει εκεί. Γιατί δεν κανονίζετε και ένα τέτοιο? Ας τελειώσουμε τώρα με τη Β' Εθνική και έχουμε να κανονίσουμε, πιστέψτε με, πολλά πράγματα. Πείτε μου, η Αργεντινή με τη Νέα Υόρκη είναι κοντά? Γιατί χθες μιλούσαμε με έναν συνάδελφο από την Αμερική, κλείσαμε ένα φιλικό εκεί, Πενσιλβάνια, να πάμε. Εμείς τα κλείνουμε το μεταξύ, αλλά μόνοι μας. Να πεταχτούμε και μέχρι Αργεντινή. Αμέ, γιατί όχι. Βέβαια, μια τουρνέ να κάνει η ομάδα. Άρης είσαι. Έτσι ακριβώς. Και επειδή είσαι Άρης, φέρνεις την Boca Juniors 8 Νοεμβρίου να παίξει ένα φιλικό στη Θεσσαλονίκη. Άντε να δούμε. Με το καλό. Και νομίζω ότι είναι και από τα παιχνίδια, πέρα από την πλάκα, που πραγματικά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και εμπορικά ο Άρης. Θυμάμαι και τα μπλουζάκια και τα κασκόλ και όλα αυτά που είχαν βγει την προηγούμενη φορά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε πουλήσει ΠΑΕ Άρης τότε πάνω από 10.000 κασκόλ Άρης Boca. Μπλουζάκια Άρης Boca. Αυτά που είχε βγάλει τότε και τώρα έχουν βγει, από ό,τι έχω δει. Αλλά εντάξει, επειδή αναβλήθηκε το φιλικό και τα λοιπά, πάγωσε λίγο η κίνηση, να την ξαναζεστάνουμε σιγά σιγά. Είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή, με αυτό το παιχνίδι, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής για τον Άρη πολύ ζεστά, πολύ θερμά. Διότι προσέλευσε όλο αυτό του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι. Και την ψυχολογία που θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές βλέποντας όλη αυτή τη γιορτή, αυτό θα είναι και το όπλο τους για να μπορέσουν να παλέψουν σε αυτή την κατηγορία για να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω. Ωραία, ευχαριστούμε. Πλέον μόνο κάποιοι, δεν ξέρω, διαδικαστικά όλα έχουν διεκπεραιωθεί, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες, φαντάζομαι. Άρα πλέον μετράμε αντίστροφα για τον ερχομό της Θεσσαλονίκη. Κύριε Στήλα, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το φιλικό στο Μπομπονέρα, μην ξεχάσετε. Μην στεναχωριέστε. Γεια σας.